πίστης στηρίζεται, μάλλον θα λέγαμε ότι δεν στηρίζεται σε μια θεωρία. Έστω ας πούμε ότι είναι και η καλύτερη. Το Ευαγγέλιο έχει τη θεωρία η οποία είναι η καλύτερη. Την τέλεια, που είναι η τέλεια. Αλλά δεν στηρίζεται σε αυτή τη θεωρία επάνω η πίστη μας. Η πίστη μας στηρίζεται στο πρόσωπο του Χριστού. Στηρίζεται δηλαδή επάνω σε ένα πρόσωπο. Και στο γεγονός, το ιστορικό επαναλαμβάνω γεγονός της Αναστάσεως του Κυρίου μας. Οποιαδήποτε θρησκεία, φιλοσοφικό ή κοινωνικό σύστημα, οποιοδήποτε πολιτικό κίνημα και αν πάρουμε, θα δούμε ότι όλα αυτά στηρίζονται σε μια θεωρία. Και μόνο επάνω στη θεωρία. Δηλαδή, ας πάρουμε από τις θρησκείες που κυκλοφορούν, ο Μωμεθανισμός. Δεν ενδιαφέρεται ποιος ήταν ο Μωάμεθ, εάν υπήρξε, εάν έζησε. Στηρίζεται σε αυτά τα οποία εισηγήθηκε ο Μωάμεθ. Και δεν ενδιαφέρεται αν υπήρξε ο Μωάμεθ. Ο Βουδισμός. Δεν ενδιαφέρεται ποιος ήταν ο Βούδας. Εάν ήταν ηθικό άτομο ή δεν ήταν ηθικό άτομο. Στηρίζεται σε αυτά τα οποία είπε, σε αυτά τα οποία εισηγήθηκε. Πάρτε πολιτικά κινήματα. Ο κομμουνισμός. Δεν ενδιαφέρεται για τα πρόσωπα τα οποία έχουν εισηγηθεί την όλη θεωρία. Στηρίζονται μόνο επάνω στη θεωρία και όχι στο πρόσωπο. Η πίστη μας όμως δεν είναι έτσι. Η πίστη μας στηρίζεται στο πρόσωπο του Χριστού και όχι σε αυτά τα οποία είπε. Βέβαια, αυτά τα οποία είπε, αυτά είναι που μας σώζουν. Εάν δεν εκτελέσουμε αυτά, δεν σωζόμαστε. Αλλά εάν δεν υπάρχει το πρόσωπο του Χριστού, όλα αυτά τα οποία είναι στο Ευαγγέλιο γραμμένα, θεωρία, είναι τέλεια, αλλά δεν μας σώζουν. Μας σώζει ο ίδιος ο Χριστός και το γεγονός της Αναστάσεώς Του. Ο Απόστολος Παύλος στην επιστολή του προς Κορινθίους, στην πρώτη επιστολή προς Κορινθίους γράφει «Είδε Χριστός ουκ εγίγερτε κενόν άρα το κήρυγμα ημών, κενή δε και η πίστη ημών». Εάν λέει, όλα αυτά που σας λέω, όλα αυτά τα οποία σας διδάσκω, εάν δεν έχει αναστηθεί ο Κύριος, είναι ένα κούφιο γράμμα, ένα κενό γράμμα. Και σε άλλο σημείο λέει ότι εμείς οι Απόστολοι λέει, είμαστε οι πιο αξιολείπητοι λέει του κόσμου, εάν δεν έχει αναστηθεί ο Κύριος. Βλέπουμε λοιπόν ότι και το ίδιο το Ευαγγέλιο αυτό το πράγμα λέει και αυτό μας διδάσκει και αυτό λένε και υποστηρίζουν και πάνω σε αυτό το πράγμα στηρίζουν την πίστη οι πατέρες της Εκκλησίας. Το γεγονός της Αναστάσεως του Ιησού δεν στηρίζεται στην πίστη, αλλά η πίστη στηρίζεται στο γεγονός της Αναστάσεως. Για σκεφτείτε το λίγο αυτό. Δηλαδή, δεν μας ζητάει το Ευαγγέλιο, δεν μας λέει πιστέψτε ότι αναστήθηκε ο Χριστός. Αφού το λέει το Ευαγγέλιο, αυτό πρέπει να πιστέψουμε. Όχι. Και όσοι το ισχυρίζονται αυτό, κάνουν μεγάλο λάθος και είναι εκτός Ευαγγελίου. Το Ευαγγέλιο, η πίστη μας λέει, ψάξτε, ερευνήστε, βεβαιωθείτε ότι αναστήθηκε ο Κύριος και αν βεβαιωθείτε, τότε θα πιστέψετε. Σκεφτείτε το λίγο, θέλω να το συλλάβετε αυτό, θέλω να το κατανοήσετε, ότι η πίστη μας στηρίζεται στο γεγονός της Αναστάσεως. Ψάχνουμε, ερευνούμε, αποδεικνύουμε ότι αναστήθηκε ο Κύριος. Αναστήθηκε, τότε πιστεύω. Αυτό μας ζητάει η πίστη μας. Αλλά αποδεικνύεται η Ανάσταση. Υπάρχουν στοιχεία ιστορικά ώστε να μας αποδείξουν ότι όντως ο Κύριος έχει αναστηθεί. Δέστε τι λέει η επιστήμη. Ότι για ένα γεγονός, για να βεβαιωθούμε ότι υπήρξε, χρειάζονται λέει δύο στοιχεία. Δύο στοιχεία. Ποια είναι αυτά τα στοιχεία? Το πρώτο στοιχείο είναι να υπάρχουν μνημεία για αυτό το γεγονός. Και το δεύτερο είναι
ότι πρέπει να υπάρχουν μάρτυρες οι οποίοι να είναι αυτόπτες, αυτοίκοοι και να μαρτυρούν για αυτό το γεγονός, αλλά και η μαρτυρία τους να είναι αξιόπιστη. Να το κάνουμε λίγο πιο λιανά αυτό. Να υπάρχουν μνημεία για ένα γεγονός. Δηλαδή μέσα στην ιστορία να αποδεικνύεται ότι άφησε κάτι πίσω του το οποίο μας αποδεικνύει ότι υπήρξε αυτό το γεγονός. Αλλά και δεν φτάνει αυτό. Δηλαδή ο Μέγας Αλέξανδρος άφησε τις πόλεις που έφτασε. Και λέμε ότι αφού υπάρχει η Αλεξάνδρεια, δεύτερη, η τρίτη Αλεξάνδρεια, άρα υπήρξε κάποιος Αλέξανδρος. Αλλά δεν φτάνει μόνο αυτό. Πρέπει να υπάρχουν και μάρτυρες, άτομα τα οποία το ζήσαν αυτό το γεγονός, το ζήσαν, το είδαν με τα μάτια τους, άκουσαν και από άλλους αυτό το γεγονός και η μαρτυρία τους, αυτά δηλαδή τα οποία μαρτυρούν, αυτά τα οποία λένε, ότι πρέπει να είναι αξιόπιστα. Αυτά λέει η επιστήμη και αυτά δεχόμαστε για να βεβαιώσουμε ότι ένα γεγονός είναι όντως ιστορικό γεγονός και ότι έχει συμβεί. Υπάρχουν για την Αγία μας, για την πίστη μας, για τον Ιησού Χριστό και για την Ανάστασή Του τέτοιες μαρτυρίες και τέτοιοι αυτοίκοοι και αυτόπτες μάρτυρες. Ναι, υπάρχουν. Και για προσέξτε λίγο να δείτε ότι για τα γεγονότα που συμβαίνουν γύρω από το πρόσωπο του Ιησού Χριστού και για τα σημεία που έχει κάνει και για την Ανάστασή Του, έχουμε απείρως περισσότερες μαρτυρίες από ό,τι έχουμε για όλα τα άλλα ιστορικά γεγονότα της αρχαιότητας. Εάν ψάξετε να δείτε πόσες μαρτυρίες και πόσα γραπτά μνημεία έχουμε για τον Αλέξανδρο, θα δείτε ότι είναι πολύ ελάχιστα και γραμμένα αιώνες μετά από τότε που έζησε. Για τον Ιησού Χριστό και για την Ανάστασή Του έχουμε πολύ περισσότερες μαρτυρίες και γραπτά ντοκουμέντα, απείρως περισσότερα, και είναι όλα γραμμένα λίγα χρόνια μετά την Ανάστασή Του. Και θα ρωτήσει κανείς, πού είναι γραμμένα αυτά, πού είναι κατεκτημένα όλα αυτά εδώ πέρα τα οποία μας μαρτυρούν για το πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Προσέξτε, εάν πείτε στον κόσμο, ειδικά σε αυτούς οι οποίοι θέλουν να το παίξουν άπιστοι και ότι δεν πιστεύουν τα της Εκκλησίας και της πίστεως, αυτό το οποίο θα πούμε για αυτό το ερώτημα, πού είναι κατεκτημένα όλα αυτά τα στοιχεία που έχουμε, εμείς θα απαντήσουμε στην Καινή Διαθήκη. Θα πούνε, δεν έχουμε στην Καινή Διαθήκη. Γιατί δεν τη δέχεστε, είναι βιβλίο της Εκκλησίας και θα λέει αυτά. Κάνουν ένα όμως μεγάλο λάθος. Γιατί? Ξέρετε πώς έχουν γραφτεί τα βιβλία της Καινής Διαθήκης? Όλα τα βιβλία της Καινής Διαθήκης είναι επιστολές. Είναι γράμματα τα οποία έχουν γράψει κάποια άτομα που τα ζήσαν όλα τα γεγονότα, αλλά δεν είχαν τη συνείδηση, τη συνέστηση ότι γράφουν Καινή Διαθήκη, ότι γράφουν βιβλίο. Γιατί πολλά από αυτά τα πρόσωπα και δεν γράφανε βιβλίο, δεν είχαν αυτή την συνέστηση ότι γράφουν βιβλίο, αλλά και δεν ήταν ικανά να γράψουν βιβλίο. Λένε οι επιστήμονες και αυτοί οι οποίοι ασχολούνται πολύ με τα γράμματα, ότι αν διαβάσεις το κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, το πιο θεολογικό Ευαγγέλιο, αμέσως καταλαβαίνεις και λες, πω, τι αγράμματος άνθρωπος ήταν αυτός, με τον τρόπο που γράφει. Εάν λέγανε στον Ιωάννη, γράψε ένα βιβλίο, θα έλεγε, δεν είμαι άξιος. Τι γράφει? Γράφει επιστολή, γράφει γράμμα. Σε ένα δικό του, σε ένα γνωστό του, σε ένα φίλο του. Ή, όπως ήταν εκεί την εποχή, στις εκκλησίες που είχαν ιδρυθεί. Γράφει δηλαδή το Ευαγγέλιο ο Ιωάννης στις εκκλησίες της Ασίας, που είναι συγκεκριμένες, και μην φανταστείτε ότι όπως σήμερα
Όταν λέμε εκκλησία και λέμε εκκλησία της Κατερίνης και φανταζόμαστε εμείς χιλιάδες κόσμο να μπαίνει μέσα, η εκκλησία της Κατερίνης εκείνη της εποχής είναι όσοι είμαστε εδώ. Αυτά είναι τα άτομα. Δεν είναι παραπάνω. Γράφει την πρώτη επιστολή που γράφει ο Απόστολος Παύλος και το πρώτο βιβλίο που έχει γραφτεί της Καινής Διαθήκης είναι πρώτο, δεύτερο είναι οι δύο επιστολές προς Θεσσαλονικείς. Αυτά είναι τα πρώτα βιβλία που γράφουν της Καινής Διαθήκης. Ξέρετε πόσοι ήταν οι πιστοί της Θεσσαλονίκης, που είναι Μεγαλούπολη, είναι συμπρωτεύουσα. Ήτανε 20 με 30 άτομα, παραπάνω δεν ήταν. Δηλαδή όταν γράφουνε, γράφουνε σε γνωστούς, σε οικείους. Γράφουνε γράμματα. Και θα λέγαμε ότι η Αγία μας Γραφή ουσιαστικά τι είναι. Αν μιλούσαμε σε έναν δικηγόρο θα λέγαμε ότι είναι ένας φάκελος. Η Αγία Γραφή είναι ένας φάκελος όπου μέσα έχει μαζεμένα επιστολές και δικόγραφα. Δηλαδή δίκες, δίκες οι οποίες έχουν συντελεστεί και καθόμαστε και γράφουμε τα πρακτικά. Αυτή είναι η Αγία Γραφή. Και όλα αυτά εδώ πέρα τα παίρνει η Εκκλησία, τα μαζεύει, όλα αυτά τα βιβλία τα οποία έχει, τα συγκεντρώνει και κάνει και την Διαθήκη. Έτσι έχει γράψει η κοινωνία. Οπότε δεν μπορεί κανείς να μας πει ότι α, γράφουν Καινή Διαθήκη, άρα ξέρουν και γράφουν επί τούτου αυτά τα οποία γράφουν. Άρα αυτά που έχει Καινή Διαθήκη είναι αξιόπιστα. Και τα γράμματα αυτά είναι αξιόπιστα και δεν μπορεί κανείς να τα αμφισβητήσει. Χαρακτηριστικά ο Ιωάννης, για να σας αποδείξω, το αποδεικνύει μέσα η ίδια η Αγία Γραφή, γράφει στην πρώτη του επιστολή, στους παραλήφθη τη επιστολή, ακικόαμε, αεωράκαμε τη οφθαλμίσιμων, ο εθεασάνεθα και οι χείρε ημών εψηλάψα, απαγγέλλομεν ημί. Δηλαδή, ό,τι ακούσαμε, ό,τι είδαμε, ό,τι θεασάμεθα, θεόμε θεασάμεθα, τι θα πει, ότι κοιτάζω εγώ μπροστά, αλλά πέφτει σε αντίληψή μου και τσαπλά για το τι γίνεται. Δηλαδή, ό,τι έπεσε στην αντίληψή μας, το τι έχει γίνει με τον Ιησού Χριστό και το γεγονός της Αναστάσεώς του, αυτά σας καταθέτουν. Όχι τίποτε παραπάνω. Αυτά τα οποία έπεσαν στη δική μας αντίληψη. Τα είδαμε, τα ακούσαμε με τα αυτιά μας και τα ζήσαμε και τα ψηλαφίσαμε. Τα ψηλαφίσαμε. Αυτά δεν σας καταθέτουν. Να δούμε λίγο την προέλευση των μαρτύρων. Δηλαδή αυτοί οι οποίοι γράφουν στην Καινή Διαθήκη. Ποιοι είναι και τι σχέση έχουν όλοι αυτοί με το πρόσωπο του Κυρίου μας. 8 είναι οι συγγραφείς της Καινής Διαθήκης. Είναι οι 4 Ευαγγελιστές που πιστεύω ότι όλοι τους γνωρίζουμε. Ο Ματθαίος, ο Μάρκος, ο Λουκάς και ο Ιωάννης. 4 Ευαγγελιστές. Είναι οι 2 πρωτοκορυφαίοι Απόστολοι, Πέτρος και Παύλος, και οι 2 λεγόμενοι αδερφόθεοι, Ιάκωβος και Ιούδας. Να δούμε λίγο τη σχέση που έχουν αυτά τα πρόσωπα που γράφει για τον Χριστό, τη σχέση που έχουν με τον Χριστό, και τι στάση κρατάνε όσο ο Κύριος είναι στη γη. Από τους 4 Ευαγγελιστές, οι 2 είναι μαθητές του Κυρίου, είναι μέσα στη δωδεκάδα. Ο Ματθαίος και ο Ιωάννης είναι μαθητές του και τον ακολουθούν όλο το χρονικό διάστημα που κηρύττει στη γη, που σταυρώνεται, αναστείνεται και ανεβαίνει στους ουρανούς. Οπότε όλα αυτά τα οποία καταθέτουν τα παραλαμβάνουν από πρώτο χέρι. Οι 2 επόμενοι Ευαγγελιστές, Λουκάς και Μάρκος, τι είναι? Είναι μαθητές των μαθητών, των Αποστόλων. Και δέστε εδώ πέρα τι ωραία η Εκκλησία μας που μας τα παραθέτει. Η πρώτη τα παραλάβα κατευθείαν από τον Χριστό. Οι 2 τα παραλαμβάνουν από
από τους Αποστόλους. Δηλαδή, έχουμε την παράδοση από τους Αποστόλους και την παραλαβή από τη δεύτερη γενιά. Και μπορούμε να συγκρίνουμε και να κρίνουμε αυτά τα οποία παρέλαβαν. Πώς τα παρέλαβαν σωστά. Και βλέπουμε ότι, διαβάζοντας την Καινή Διαθήκη, ότι ναι, τα έχουν παραλάβει πολύ σωστά. Οι δύο επόμενοι, οι δύο πρώτοι κορυφαίοι. Ο πρώτος, ο Πέτρος, είναι Απόστολος, μαθητής και φίλος του Κυρίου, ο οποίος τα ακούει από τον Κύριο και τα καταθέτει. Ο δεύτερος, ο Παύλος, ο Σάβλος, είναι εχθρός του Κυρίου και είναι αυτός ο οποίος πολεμάει την Εκκλησία. Έως ότου του φανερώνεται ο Κύριος και τότε αλλάζει εντελώς στάση. Έχουμε λοιπόν έναν φίλο του Χριστού, έχουμε και έναν εχθρό του Χριστού. Και πάμε στους δύο επόμενους, τους λεγόμενους αδελφούς του Κυρίου, Ιάκωβος και Ιούδας. Ήταν και οι δύο ευσεβείς Ιουδαίοι και όσο χρονικό διάστημα ζούσε ο Ιησούς και δίδασκε, δεν τον αναγνώρισαν και δεν τον δέχτηκαν ποτέ μα ποτέ για δάσκαλο. Και είναι φυσιολογικό αυτό, ξέρετε. Γιατί ο Ιάκωβος και ο Ιούδας είναι παιδιά του Ιωσήφ. Δηλαδή είναι παιδιά, όπως νομιζότανε, του πατέρα του Χριστού. Είναι αδέρφια του Ιησού, στο σπίτι του, τον οποίον γεννήθηκε και μεγάλωσε ο Κύριος. Και ως ό,τι γίνει σε ηλικία που μπορούσε πλέον να βγει να διδάξει ο Κύριος, και όσο ήταν μικρό στην ηλικία, τον προστατεύανε, τον παίζανε, τον παίρνανε στην αγκαλιά του και σαν μεγαλύτερη, γιατί είχαν και διαφορά ηλικίας, ήταν οι προστάτες του Χριστού. Ήταν πολύ δύσκολο για αυτούς να δεχθούν τον Ιησού σαν δάσκαλο. Και μάλιστα σκεφτείτε εκείνη την εποχή και μάλιστα τι δάσκαλο. Έναν δάσκαλο ο οποίος βγαίνει, παρουσιάζεται και λέει ότι εγώ είμαι το φως, εγώ είμαι η ζωή. Ήταν δύσκολο, πολύ δύσκολο. Για πέστε στη θέση του Ιακώβου και του Ιούδα να έρχεται ο μικρότερος του αδελφός τους και να τους λέει ουσιαστικά εγώ είμαι ο Θεός. Ήτανε εχθρικά διακείμενοι προς τον Ιησού και μάλιστα ο Ιωάννης λέει στο 7ο κεφάλαιο του Ευαγγελίου, ουδέ γάρ οι αδελφοί αυτού επίστευον εις αυτόν. Ούτε οι αδελφοί του λέει δεν τον πίστευαν. Και σε άλλο σημείο λέει και ακούσαντες οι παρά αυτού εξήρθον κρατήσε αυτόν. Έλεγον γάρ ότι εξέστη. Τρελάθηκε. Έτσι λέγανε όταν ακούγανε τον Ιησού με τη ρήτη. Και έλα που αυτοί οι δύο, Ιάκωβος και Ιούδας, μετά την Ανάσταση, γράφουν τις καθολικές επιστολές που έχουμε, του Ιακώβου και του Ιούδα τις επιστολές, και στα πρώτα κεφάλαια, εάν θα διαβάσουμε, βλέπουμε εκεί να λένε ότι Θεό και Κύριο να τον αποκαλεί ο Ιάκωβος και μόνον Δεσπότη και Κύριο να τον αποκαλεί ο Ιούδας. Εκεί που τον έλεγαν ότι τρελάθηκε, τον αποκαλεί Θεόν και Κύριον. Και ο άλλος μόνον Δεσπότη και Κύριον. Προσέξτε, το Κύριον το έχει η Αγία Γραφή με κεφαλαίο. Που τι σημαίνει? Θεός. Τι συνέβη? Γιατί αυτή η αλλαγή? Γιατί, απλούστατα, ο Κύριος μετά την Ανάστασή Του φανερώθηκε και στους δύο. Παρουσιάστηκε και στους δύο. Τον είδανε, τον ψηλαφίσανε, μιλήσανε, φωτιστήκανε και από το Πνεύμα το Άγιο και καταλάβανε ότι αυτόν τον οποίο τον θεωρούσανε το μικρό του αδερφάκι, δεν ήταν το μικρό του αδερφάκι, αλλά ήταν το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος. Βέβαια, εκτός από αυτούς, τους οκτώ,
Έχουμε κι άλλους πολλούς μάρτυρες οι οποίοι μαρτυρούν για τα γεγονότα αυτά. Και υπάρχουν αυτοί οι οποίοι έζησαν τα πρώτα χρόνια και μαρτυρούν στα δικαστήρια που έχουν γίνει για την Ανάσταση του Κυρίου. Υπάρχουν οι 500 οι οποίοι τον είδανε τον Κύριο και καταγράφονται στην πρώτη προς Κορινθίους επιστολή στο 15ο κεφάλαιο. Αν ανοίξετε εκεί πέρα, ο Απόστολος Παύλος λέει ότι ο Κύριος εμφανίστηκε, λέει, σε 500. Αλλά και στις πράξεις των Αποστόλων, εάν διαβάσουμε, θα δούμε ότι εκεί στην Πεντηκοστή, όταν ο Πέτρος εξ ονόματι των 12 Αποστόλων βγαίνει και κηρύττει, 3.000 κόσμος πίστεψε και βαπτίστηκε. Όλοι αυτοί είναι μάρτυρες της Αναστάσεως. Αλλά εμείς θέλω να περιοριστούμε σε αυτούς οι οποίοι έχουν αφήσει γραπτά κείμενα. Και θα περιοριστούμε σε αυτούς τους 8 που έχω αναφέρει. Για να δούμε λίγο τις εμφανίσεις του Αναστημένου Κυρίου. Προσέξτε λίγο εδώ πέρα, είναι, θα λέγαμε, μία παγίδα στην οποία όταν δεν μελετούμε και δεν διαβάζουμε πατέρες, υπάρχει περίπτωση να πέσουμε σε σφάλμα. Να ξέρετε ένα πράγμα, ότι την Ανάσταση, καθεαυτού την Ανάσταση του Κυρίου, δεν την είδε κανείς μα κανείς. Την Ανάσταση του Κυρίου, την ώρα που ο Κύριος αναστήθηκε, τις πρώτες πρωινές ώρες της Κυριακής, την Ανάσταση δεν την είδε κανείς. Και αν βάλουμε λίγο το μυαλό μας να δουλέψει, να το καταλάβουμε πολύ απλά γιατί δεν την είδε κανείς. Γιατί δεν μπορούσε να την. Εδώ πολλές φορές θυμάμαι το διδάσκαλό μου, ο οποίος έτσι καλή ώρα, όπως είμαστε συγκεντρωμένοι, είμαστε μαζεμένοι και μας έκανε αυτού του είδους τα μαθήματα, μας έλεγε έτσι πολύ παραστατικά. Πέστε ότι ο Κύριος έπαιρνε τους 12 Αποστόλους και τους έλεγε: την τάδε ώρα θα έρθείτε στο μνήμα μου επάνω, θα το ανοίξετε και θα με βλέπετε όπως θα είμαι ξαπλωμένος, πεθαμένος και θα με δείτε να ανασταίνω. Πέστε ότι βρισκόμαστε εμείς εκεί την ώρα της Αναστάσεως και βλέπουμε το σώμα του Κυρίου μεταφιασμένο μέσα στο μνήμα. Και το κοιτάζουμε. Με προσοχή. Δεν παίρνουμε τα μάτια μας από πάνω. Και ανασταίνεται ο Κύριος. Τι λέτε ότι θα βλέπαμε? Σίγουρα όχι αυτό το οποίο παρουσιάζουν κάποιες εικόνες οι οποίες είναι φερμένες από τη Δύση. Έναν Χριστό να πετιέται σαν πύραυλος με σημαίες και λάβαρα και να ανεβαίνει προς τον ουρανό. Γιατί? Είναι πολύ απλό. Γιατί ο Κύριος όταν αναστήθηκε μπήκε σε άλλη διάσταση. Το σώμα του Κυρίου όταν αναστήθηκε πήρε τη μορφή που θα έχουν τα σώματά μας στη Δευτέρα Παρουσία. Και τα σώματά μας στη Δευτέρα Παρουσία δεν θα είναι σάρκα και αίμα, αλλά θα είναι πνευματικά. Που τι σημαίνει? Ότι τα σαρκικά μας μάτια δεν μπορούν να το και να το δούνε αυτό το σώμα τα δικά μας μάτια, ή εμείς πρέπει να πούμε στην άλλη διάσταση, ή το αναστημένο σώμα να πει στη δικιά μας διάσταση, για να μπορέσουμε να το δούμε. Είναι σαν να θέλουμε να δούμε με τα μάτια μας τον αέρα. Μπορούμε να τον δούμε? Δεν μπορούμε. Ούτε το πνευματικό σώμα μπορούμε να το δούμε με τα δικά μας μάτια. Εάν ήμασταν την ώρα της Αναστάσεως του Κυρίου, επάνω στο νήμα και βλέπαμε το σώμα του Κυρίου, απλά εκεί που θα τον βλέπαμε, ξαφνικά θα εξαφανιζόταν το σώμα μπροστά μας. Αυτή δεν ήταν η Ανάσταση. Όλα τα άλλα δεν ξέρω αν έχετε διαβάσει, αν έχετε ακούσει. Από όποιο και να τα έχετε ακούσει, οποιοδήποτε και να ήταν αυτός, και αναφέρουν ότι ο τάδε Απόστολος ή ο τάδε μαθητής έφτιανε περίπατο γιατί δεν μπορούσε να κοιμηθεί και ήταν στον κήπο και ξαφνικά είδε τους ουρανούς να ανοίγουν και είδε το σώμα του Κυρίου να φεύγει στον ουρανό. Είναι παραμυθάκια, είναι από τα απόκριφα, είναι από τα ψεύτικα Ευαγγέλια και μην τα διαβάζετε, μην τα μελετάτε. Όλοι οι πατέρες λένε αυτό το οποίο σας είπα, ότι δεν είδε την Ανάσταση κανείς γιατί δεν ήταν δυνατόν,
δεν μπορούσε ανθρώπινο μάτι να δει την Ανάσταση. Τότε πώς οι Απόστολοι και οι μαθητές μας βεβαιώνουν για την Ανάσταση? Μας βεβαιώνουν γιατί είδαν τον Αναστημένο Κύριο. Πώς τον είδαν? Γιατί επέτρεψε ο Κύριος το σώμα αυτό το αναστημένο, το πνευματικό, να το δούνε. Και το είδαν. Και είδαν τον Αναστημένο Κύριο αναστημένο, όχι την ώρα που αναστημόταν. Λοιπόν, και λέει ο Χριστόστομος ότι διαπραγμάτων απόδειξη της Αναστάσεως, δηλαδή αυτό που σας είπα ότι είδαν τον Αναστημένο Κύριο. Αυτό μας λέει και ο Χριστόστομος. Προσέξτε ένα σημείο, ότι κανείς από τους μάρτυρες της Αναστάσεως δεν πίστεψε ότι αναστήθηκε ο Χριστός πριν το δει αυτοπροσώπως ο ίδιος. Πριν να το δει ο ίδιος του, κανένας από τους μάρτυρες της Αναστάσεως δεν πίστεψε για την Ανάστασή του. Αλλά και για το άλλο, ότι και κανένας από τους μάρτυρες που είδανε τον Κύριο αναστημένο δεν αμφέβαλε ποτέ μα ποτέ για την Ανάστασή του. Κανένας πριν τον δει δεν πίστεψε και κανένας δεν αμφέβαλε αφού τον είδε και μετά. Και αν διαβάσουμε τα Ευαγγέλια προς το τέλος των Ευαγγελίων, όλοι οι Ευαγγελιστές γράφουν για την Ανάσταση, θα δούμε ότι οι πρώτοι μάρτυρες της Αναστάσεως ποιοι είναι? Η Μαρία η Μαγδαληνή και οι Μυροφόρες. Στη Μαρία τη Μαγδαληνή και στις Μυροφόρες Άγγελος Κυρίου έρχεται και τους λέει «Αναστήθηκε ο Κύριος». Δεν το πιστεύουν. Δεν το πιστεύουν. Λέει στη Μαρία τη Μαγδαληνή που την περιγράφει την όλη, το όλο περιστατικό ο Ιωάννης, ότι Άγγελος Κυρίου της λέει ότι αναστήθηκε ο Κύριος. Και αυτή δεν πιστεύει και κάνει και κλαίει έξω από το μνήμα. Ακούει φωνή και νομίζει ότι είναι ο Κυπουρός. Και τι του λέει? Εάν εσύ πήρες το σώμα του Κυρίου, το σώμα του Ιησού, σε παρακαλώ, λέει, πες μου πού είναι και εγώ θα το πάρω, λέει, και να το πάω κάπου άλλο. Νομίζω ότι είναι ο Κυπουρός και επειδή ενοχλούσε το σώμα του Κυρίου εκεί όπου ήταν, για εσύ και το πήρε. Δεν πιστεύει με τίποτε για την Ανάσταση. Και ας της το βεβαιώνει ο ίδιος ο Άγγελος. Και οι άλλες πληροφόρες το ίδιο. Φεύγει η Μαρία Μαγδαληνή, γιατί ο Κύριος της φανερώνεται ότι είναι αυτός, τον βλέπει, πιστεύει ότι είναι όντως ο Κύριος, τρέχει στους Αποστόλους, βρίσκει τον Πέτρο και τον Ιωάννη, τους λέει ότι αναστήθηκε ο Κύριος, δεν είναι στο μνήμα, και δεν την πιστεύουν. Τρέχουν στο μνήμα, βλέπουν τα οθόνια και το σουδάριο άδεια, δεν υπάρχει σώμα Κυρίου μέσα, και δεν πιστεύουν. Πιστεύουν, νομίζουν, φαντάζονται ότι οι στρατιώτες πήρανε το σώμα του και το κρύψανε για να τους ενοχοποιήσουν. Δεν πιστεύουν με τίποτα. Όταν όμως ο Χριστός εμφανίζεται και σε αυτούς, τότε πλέον αυτοί οι Απόστολοι, οι Φοβητσιάδες, για θυμηθείτε τον Πέτρο, τον πρωτοκορυφαίο, στην αυλή του αρχιερέα, από μία υπηρέτρια, έτρεμε μπροστά της και όταν τον είπε ότι «Α, και εσύ ήσουν μαζί με τους ακολούθους του Ιησού», με θόπου λέει το Ευαγγέλιο της βεβαίωνε ότι όχι δεν είναι. Και μετά την Ανάσταση μπαίνει μέσα στο ιερατείο και τους κατακεραυνώνει λέγοντάς τους ότι «Εσείς το σταυρώσατε, αλλά αυτός αναστήθηκε». Το βλέπετε ότι αυτός ο φοβισμένος γίνεται λιοντάρι το οποίο δεν φοβάται τίποτε μετά την Ανάσταση. Να κάνουμε έτσι μία καταγραφή, να σας αναφέρω μόνο, όσοι θέλετε μπορείτε να ανοίξετε την Αγία Γραφή και να δείτε και τα περιστατικά ακριβώς, γιατί αν ασχοληθώ με αυτά δεν θα μας πάρει ούτε όλη η νύχτα να τα αναλύσουμε. Θα σας αναφέρω μόνο ποιοι τον είδανε τον Κύριο. Η Αγία Γραφή αναφέρει 12 εμφανίσεις του Αναστημένου Κυρίου μας. Η πρώτη που τη ξέρουμε όλοι είναι στη Μαρία τη Μαγδαληνή. Η δεύτερη είναι στις υπόλοιπες μυροφόρες γυναίκες. Είναι οι δύο μαθητές που πηγαίνουν προς τους Εμαούς. Μετά, από ό,τι μας λέει στο 15ο κεφάλαιο προς Κορινθίους, τον βλέπει ο Πέτρος. Μετά τον βλέπουν οι 10 μαθητές
Ο ενδέκατος ο Θωμάς λείπει. Την επόμενη εβδομάδα τον βλέπει και ο Θωμάς, οι 11 μαθητές. Μετά εμφανίζεται στη Γαλιλαία, στην λίμνη της Τιβεριάδος, στους 7 μαθητάς. Στους μαθητές, στο όρος. Στους 500 μαθητές. Εμφανίζεται στον αδερφό Θεό Ιάκωβο και μας το καταθέτει στο 15ο κεφάλαιο του Κορινθίους ο Απόστολος Παύλος, στους μαθητές στη Βιθινία κατά την ανάληψη και τελευταίο από όλους, ως εκτρώματι, γράφει ο Απόστολος Παύλος, εμφανίστηκε καλού. Δηλαδή στον ίδιο τον Απόστολο Παύλο και λέει σαν σε έκτρωμα, γιατί ο Κύριος έκανε ό,τι τις εμφανίσεις του τις 40 μέρες που μεσολάβησαν από την ημέρα της Αναστάσεώς του μέχρι την Πεντηκοστή, τις πρώτες 40 μέρες εμφανιζόταν. Στον Απόστολο Παύλο εμφανίστηκε πολύ αργότερα, μετά την ανάληψή του. Γι' αυτό και ο Απόστολος Παύλος λέει ότι ως ενεκτρώματι εμφανίστηκε, λέει, καμή και σε μένα. Αυτές είναι καταγεγραμμένες, αλλά από ό,τι μας λέει η Αγία Γραφή, υπάρχουν και πολλές άλλες εμφανίσεις. Στις πράξεις των Αποστόλων, στο πρώτο κεφάλαιο λέει, παρέστησε εαυτόν ζώντα μετά το παθήν αυτόν εις εμπολής τεκμηρίης, διημερών τεσσαράκοντα, οκτανόμενος αυτής. Για 40 μέρες λοιπόν εμφανίζεται συνεχώς ο Κύριος στους Αποστόλους. Και όχι μόνο στους 11 Αποστόλους, αλλά γενικά στους μαθητές και στις μαθήτριες. Πόσοι τον είδαν? Τον Αναστημένο Κύριο τον είδαν, εμφανίστηκε σε ένα άτομο, σε δύο άτομα, σε τρία, τέσσερα άτομα, σε 7, σε 10, σε 11, σε 70, σε 120, σε 500 άτομα. Και μέσα σε αυτά τα άτομα ήταν και άντρες και γυναίκες. Δεν εμφανίζεται μόνο σε άντρες ή μόνο σε γυναίκες. Και σε άντρες και σε γυναίκες εμφανίζεται. Ποιο διάστημα της ημέρας τον είδαν? Τον είδανε το πρωί, το μεσημέρι, το δειλινό. Ποτέ βράδυ και νύχτα. Ποτέ βράδυ και νύχτα. Γιατί? Για να μην περάσει από το μυαλό και αυτό που τον βλέπουν, αλλά και τον, αυτό που διαβάζουν τα γραφόμενα, ότι ήταν όνειρο ή πλάσμα της φαντασίας τους. Γι' αυτό και βλέπουμε. Από όλη την ημέρα μέχρι το δειλινό εμφανίζεται. Μετά από και πέρα δεν εμφανίζεται το υπόλοιπο διάστημα της ημέρας. Ποτέ νύχτα. Πού τον είδανε? Τον είδανε κοντά στον τάφο οι μυροφόρες, τον είδανε στον δρόμο οι δύο προς Εμαγούς, τον είδανε στο γυαλό οι 7 μαθητές στην Περιάδα, τον είδανε μέσα σε σπίτι, πάνω σε βουνό, μέσα στην πόλη, στο Ύπεθρο, στην Ιουδαία, στα Ιεροσόλυμα, στη Γαλιλαία, σε πολλά μέρη. Πώς τον είδανε? Η παρουσία του Κυρίου δεν ήταν μια φευγαλαία στιγμή. Δηλαδή εμφανίζομαι, λέω εγώ είμαι ο Κύριος που αναστήθηκα και φεύγει. Όχι. Κάθεται κοντά τους, τους μιλάει, τους εξηγεί πράγματα τα οποία τους είχε πει παλιότερα και δεν τα καταλαβαίνανε, κάθεται και τους τα εξηγεί. Έχετε διαβάσει όλοι την προς Εμαούς πορεία, στους δύο που εμφανίζεται. Βλέπετε, γράφει όλη τη διαδρομή που πάει και τους εξηγεί εκεί το πώς ο Κύριος θα έπρεπε να σταυρωθεί, να πάθει, να σταυρωθεί και να αναστηθεί και τους τα εξηγεί όλα αυτά. Έτσι εμφανίζεται ο Κύριος και μιλάει. Και βλέπετε, θα σας διαβάσω πάλι αυτό το οποίο λέει ο Απόστολος Ιωάννης, ότι «Ο ακικοάμε, ο εωράκαμε τις φαλής μόρ, ο εθεσάμεθα, η εγχείρηση μόνο εψηλάξα». Δεν ήταν κάτι το οποίο το είδαμε. Όχι. Τον είδαμε, τον πιάσαμε, τον ψηλαφίσαμε. Τον νιώσαμε με όλες τις αισθήσεις μας ότι ήταν ο Κύριος. Και τον είδαμε και τον ακούσαμε να μας μιλάει και να μας εξηγεί όλα αυτά τα οποία γίνανε και τον αγγίξαμε. Και ο Απόστολος Πέτρος μας λέει, συναλυζόμενος αυτής, πάλι ο Απόστολος, ο Ευαγγελιστής Λουκάς της πράξης το γράφει, συναλυζόμενος αυτής, δηλαδή έτρωγε ψωμί και αλάτι μαζί με αυτούς,
Και ο Πέτρος καταθέτει ότι ίτινες συνεφάγομαι και συνεπίωμαι αυτό μετά το αναστήνε αυτόν εκ νεκρών. Δηλαδή μετά την Ανάστασή του και φάγαμε και ήπιαμε μαζί με αυτόν μετά την Ανάστασή του. Αυτές είναι έτσι σε γενικές γραμμές οι εμφανίσεις του Κυρίου, τις οποίες μας καταθέτουν αυτοί οι μάρτυρες που γράφουν για την Ανάσταση του Κυρίου. Είναι όμως αξιόπιστη αυτή η μαρτυρία. Η μαρτυρία αυτών των ανθρώπων είναι αξιόπιστη. Το πρώτο που πρέπει να σκεφτούμε είναι ότι ναι, είναι αξιόπιστη, γιατί πρέπει να ξέρουμε ότι μιλούνε για πρώτη φορά για την Ανάσταση του Χριστού στον ίδιο τόπο όπου συνέβησαν τα γεγονότα, και ενώ είχε περάσει ελάχιστος χρόνος από τη διεξαγωγή τους, μόλις 50 μέρες μετά την Ανάστασή του. Εάν τυχόν ερχόταν κάποιος και έλεγε ότι κάποτε στα παλιά τα χρόνια σε ένα μακρινό μέρος αναστήθηκε κάποιος, το πιστεύαμε ή δεν το πιστεύαμε. Δεν μπορούσε να μας αποδείξει τίποτε. Οι Απόστολοι όμως και οι μάρτυρες της Αναστάσεως δεν μιλάνε σε έναν μακρινό χώρο, σε ένα μακρινό τόπο και μετά από πολλά χρόνια, αλλά μιλάνε στον ίδιο τόπο όπου γίνανε όλα αυτά τα γεγονότα και απευθύνονται στα πρόσωπα τα οποία πήρανε μέρος σε όλα αυτά τα γεγονότα. Και στις πράξεις των Αποστόλων διαβάζουμε τον λόγο του Αποστόλου Πέτρου, ο οποίος τι λέει: αυτό που εσείς σταυρώσατε, αυτό που εσείς θάψατε, αυτό που εσείς φυλάγατε μέσα στο μήμα, αυτός αναστήθηκε. Και το λέει σε αυτούς οι οποίοι κάνανε όλα αυτά. Γιατί στην Πεντηκοστή όταν μιλάει ο Απόστολος, πολλοί από αυτούς που τον ακούνε, ποιοι ήταν? Ήταν αυτοί οι οποίοι φώναζαν Άρων, Άρων, σταύρωσον αυτόν. Πολλοί από αυτούς ήταν. Πολλοί είχαν πάρει μέρος στην καταδίκη του Κυρίου. Και μιλούν λοιπόν αυτοί οι μάρτυρες σε αυτούς. Και όταν μιλάει ο Απόστολος Πέτρος σε αυτούς και γίνονται 3.000 χριστιανοί, ανάμεσά τους είναι και άτομα των ιερέων, του ιερατείου, μπορεί να είναι και οι ίδιοι στρατιώτες που φυλάνε το μνήμα και δεν τολμάνε να πούνε ότι τι είναι αυτά που λέτε, εδώ είναι το μνήμα του, εδώ είναι ο τάφος του, εδώ είναι το σώμα του. Βλέπετε ότι κλείνουν το στόμα και δεν μιλάνε, άρα δεν υπάρχει μέσα στο μνήμα ο Χριστός, γιατί αν υπήρχε, πολύ εύκολα θα αποστομώνανε τους Αποστόλους. Αντίθετα, αποστομώνονται οι ίδιοι τους, δεν μιλάνε. Αλλά εκτός από τα λόγια που λένε οι Απόστολοι, όλα αυτά τα συνοδεύουν και με πρωτοφανή σημεία. Δηλαδή ο Απόστολος Πέτρος, ο Απόστολος Ιωάννης λένε, κηρύττουνε, αλλά κάνουν και διάφορα σημεία. Ο χολός εκχυλίας μητρός αυτού που εν το ονόματι Ιησού Χριστού του Ναζωραίου θεραπεύεται. Ο χολός στο ναό, τον οποίο ο Πέτρος τον κάνει καλά, πού? Στο όνομα του Ιησού Χριστού. Ο παράλυτος Ενέας που μετά από 8 χρόνια ακινησία σηκώνεται πάλι στα πόδια του, διότι ο Ιησούς Χριστός του χαρίζει την υγεία. Η νεκρή Ταβιθά που επιστρέφει στη ζωή. Όλα αυτά είναι σημεία τα οποία ακολουθούν τον λόγο των Αποστόλων. Και για να αποδείξουν οι Απόστολοι ότι αυτά τα οποία λένε δεν είναι κενά κούφια λόγια, αλλά έχουν ισχύ, κάνουν αυτά τα σημεία. Και τα κάνουν, προσέξτε, όχι όπως ο Κύριος έδινε διαταγή και γινόταν, αλλά τι, στο όνομα του Κυρίου γίνονται αυτά. Αυτό τι σημαίνει? Ότι με αυτόν τον τρόπο ο Κύριος είναι παρόν εκείνη τη στιγμή. Είναι μπροστά τους εκείνη τη στιγμή και επιτελεί αυτά τα σημεία. Ωραία. Θα λέγαμε όμως, τα καταθέτουν αυτά οι Απόστολοι. Είναι όμως ειλικρινείς οι Απόστολοι?
μας λένε όντως την αλήθεια. Την ειλικρίνεια και την τιμιότητα του μαρτύρου της Αναστάσεως εγγυάται το γεγονός ότι οι μάρτυρες της Αναστάσεως για την μαρτυρία αυτή μαρτυρούν οι ίδιοι τους. Δηλαδή, το λένε αυτό, αλλά δεν είναι ανώδυνο για τους ίδιους. Πολλοί από αυτούς, να μην πούμε όλοι τους εξ ολοκλήρου, αλλά οι περισσότεροι, δίνουν τη ζωή τους. Δίνουν τη ζωή τους. Πεθαίνουν για αυτό το γεγονός το οποίο καταθέτουν. Και λέει ένας επιστήμονας των φυσικών επιστημών ότι πιστεύω, λέει, τους μάρτυρες που επισφραγίζουν, επιβεβαιώνουν τη μαρτυρία τους με το μαρτύριό τους. Ωραία. Θα λέγαμε ότι τα Απόστολοι δώσαν τη ζωή τους. Δες σε ποια είναι η διαφορά. Οι μεν πρώτοι μαρτυρούν για ένα γεγονός. Για ένα γεγονός. Οι άλλοι μαρτυρούν για μια θεωρία, για μια ιδεολογία. Για το γεγονός δεν υπάρχει περίπτωση να με ξεγελάσει κάποιος. Από τη στιγμή που το είδα, το άκουσα, το ψηλάφισα, δεν μπορεί να με ξεγελάσει κάποιος, γιατί έχω άμεση επαφή, προσωπική επαφή εγώ με το γεγονός. Άρα δεν μπορεί να με ξεγελάσει κανείς. Για την ιδεολογία όμως, επειδή είναι λόγια και ιδέες και φιλοσοφίες, ναι, υπάρχει περίπτωση να έχω ξεγελαστεί. Και εκεί ναι, να το έχω πιστέψει και να δώσω και τη ζωή μου γι' αυτό. Και μπορεί να είναι ψέμα, μπορεί να είναι αλήθεια. Αλλά δεν μπορεί κανείς με τη μαρτυρία του για θεωρία, για ιδεολογία, επειδή μαρτύρησε γι' αυτό να μας πει ότι είναι αλήθεια. Είναι αλήθεια αυτό το πράγμα το οποίο ισχυρίζεται. Ενώ το ιστορικό γεγονός, από τη στιγμή που ο άλλος δεν έχει να κερδίσει κάτι, το αντίθετο μάλιστα δίνει τη ζωή του, αυτό είναι πέρα για πέρα αληθινό. Άρα οι Απόστολοι, άρα οι μάρτυρες της Αναστάσεως, ούτε μας ξεγελούν, ούτε ξεγελαστήκαν οι ίδιοι τους. Εδώ κάποιοι από τους αντιρρησίες, από τους απίστους, θα είχαν να μας καταθέσουν δύο ενστάσεις. Η πρώτη ένσταση είναι ότι γιατί ο Χριστός δεν εμφανίστηκε και στους εχθρούς του, γιατί εμφανίστηκε ο Χριστός μόνο στους φίλους του. Πρώτα-πρώτα, ανάμεσα στους συγγραφείς Καινής Διαθήκης, τους μάρτυρες της Αναστάσεως, όπως θα έχω προαναφέρει, υπάρχουν και αυτοί οι οποίοι είναι αντιφρονούντες. Ο Ιάκωβος και ο Ιούδας. Οι αδελφότεροι. Δεν είναι φύλα προσκύμενοι στον Ιησού. Και εμφανίστηκε σε αυτούς. Ο Παύλος είναι εχθρός, δηλωμένος εχθρός του Ιησού. Και εμφανίστηκε και σε αυτόν. Αλλά ποιοι είναι οι πρώτοι οι οποίοι μιλούν για την Ανάσταση του Κυρίου? Στρατιώτες. Αυτοί έρχονται πρώτοι στο ιερατείο, στους αρχιερείς και ιερείς, και τους λένε ότι αναστήθηκε ο Κύριος. Ή μάλλον φυράγαμε στο μνήμα, δεν πήγε κανείς να το κλέψει. Αλλά όταν άνοιξε η πέτρα, δεν υπήρχε μέσα. Και ναι, με οι ίδιοι δεν καταλαβαίνουν τα πέρι της Αναστάσεως, αλλά οι αρχιερείς καταλαβαίνουν πέρα για πέρα το τι έχει γίνει. Γιατί? Γιατί φοβούνται την Ανάσταση. Και θα μιλήσουμε γι' αυτό λίγο παρακάτω. Αλλά εδώ θα ήθελα να σας πω και ένα άλλο γεγονός, το οποίο μας μαρτυρεί ότι ο Κύριος εμφανίστηκε όχι μόνο σε αυτούς τους αντιφρονούντες και εχθρούς του, Παύλους, Παύλα, στρατιώτες, αλλά και στους ίδιους τους ιερείς και αρχιερείς εμφανίζεται. Και εμφανίζεται πώς, με ποιον τρόπο. Η θεραπεία του ευγεννητής χολού, ξέρετε τι σημαίνει. Ο ευγεννητής χολός τι είναι?
Είναι ένας άνθρωπος, άνδρας ολόκληρος, του οποίου τα πόδια έχουν μείνει έτσι όπως γεννήθηκε. Φανταστείτε δηλαδή έναν άνδρα, 30-40, και τα πόδια του να είναι σαν του νεογέννητου παιδιού. Αυτόν ο Πέτρος τον κάνει καλά και ο Λουκάς λέει ότι ολοκληρώθηκε. Ο Λουκάς είναι, να ξέρετε, γιατρός στο επάγγελμα που γράφει τις πράξεις. Και λέει αυτός ότι ολοκληρώθηκε και έγινε κανονικός άνθρωπος. Αυτό καμιά επιστήμη εκείνη της εποχής, αλλά ούτε και της σημερινής εποχής, μπορεί να το κάνει. Παρά μόνο με επέμβαση Θεού, θεϊκή επέμβαση. Και γίνεται στο όνομα του Ιησού Χριστού. Αυτός, ξέρετε, που παρουσιάζεται, όταν πιάνουν τον Πέτρο και τον Ιωάννη, το ιερατείο και τον δικάζει, τον φωνάζουν μέσα και τον ρωτάνε τι έγινε, πώς έγινε. Εκεί το ιερατείο καταλαβαίνει πολύ καλά ότι αυτόν που σταυρώσανε δεν ήταν άνθρωπος. Άρα με αυτόν τον τρόπο ο Κύριος εμφανίζεται και στους εχθρούς του και στους αρχιερείς και ιερείς και γραμματείς και φαρισαίους. Η δεύτερη ένσταση είναι γιατί δεν εξιστορείται η Ανάσταση του Χριστού από κάποιον θύραθε ιστορικό. Θύραθε ιστορικός ποιος είναι? Όχι η ιστορική, η συγγραφή της Καινής Διαθήκης, αλλά οι ιστορικοί που γράφουν την ιστορία της χώρας, γιατί δεν αναφέρουν και κάτι για την Ανάσταση του Κυρίου μας. Εδώ να ξέρετε ότι ιστορικός ο οποίος ασχολείται με την ιστορία των Εβραίων είναι ο Ιώσυφος, ο οποίος ζει το 70% μετά Χριστού και εξιστορεί τα γεγονότα που συνέβησαν σε εκείνη την περιοχή. Ο Ιώσυφος είναι δηλωμένος εχθρός των χριστιανών. Δηλωμένος. Είναι φαρισαίος και είναι δηλωμένος εχθρός των χριστιανών. Στην εποχή που γράφει, ήδη έχουν ξεσπάσει η πρώτη διωμή και αποσιωπεί όλα τα γεγονότα. Όλα τα γεγονότα. Τα αποσιωπεί. Ό,τι έχει σχέση με τον Χριστό. Το ότι δεν γράφει για τον Χριστό, αυτός ο οποίος είναι φανατικός εναντίον του χριστιανισμού, αυτό μαρτυρεί ότι τα γεγονότα αυτά έχουν συμβεί. Γιατί αν ο Ιώσυφος είχε έστω και ένα στοιχείο, το παραμικρό στοιχείο, το οποίο θα αποδείκνυε ότι ο Χριστός δεν αναστήθηκε, θα το είχε καταγράψει. Στη στιγμή που δεν γράφει τίποτε, σημαίνει ότι δεν έχει κάτι να μαρτυρήσει και λόγω του ότι είναι εναντίον του χριστιανισμού, δεν γράφει τίποτε. Αλλά εκτός από αυτά, οι μάρτυρες της Αναστάσεως φέρνουν και σαν μία μαρτυρία επιπλέον την ίδια την προφητεία. Βέβαια, πέρασε η ώρα, εδώ θα είχα αρκετά πράγματα να σας πω, αλλά θα σας κουράσω, μόνο θα σας το αναφέρω. Λοιπόν, αν έχετε όρεξη και αντέχετε, μπορώ να σας εξηγήσω και πιο αναλυτικά. Λοιπόν, στην Πεντηκοστή, όταν ο Πέτρος βγαίνει στο μπαλκόνι και μιλάει στον κόσμο που τον ακούει και γίνονται 3.000 χριστιανοί, εκεί αναφέρει τον 15ο ψαλμό. Τον 15ο ψαλμό. Για ακούστε λίγο τι λέει ο ψαλμός και τι λέγανε εκείνη την εποχή αυτοί οι οποίοι διδάσκανε το λαό. Δαβίδ γάρ λέγει εις αυτόν, προωρώμην τον Κύριον ενώπιον του διαπαντός, ότι εκ δεξιών μου εστί ή να μη σαλευθώ. Δια τούτο η φράνθη η καρδία μου και η γαλιάσατο η γλώσσα μου, έτι δε και η σάρς μου κατασκηνώσει επελπίδη, ότι ου εγκαταλείψει την ψυχή μου εις άδου, ουδέ δώεις τον όσιόν σου η δι διαφθορά μου. Θα το μεταφράσουμε. Ο Δαβίδ λέγει στο 15ο ψαλμό. Έβλεπα, λέει, τον Κύριο ενώπιόν μου συνεχώς, πάντοτε, και ήταν από τα δεξιά μου, ώστε να μη σαλευτώ. Γι' αυτό και εφραίνεται η καρδιά μου και μιλούσε η γλώσσα μου με αγαλίαση.
Έτι δε και Ισάκ που κατασκηνώσει επεπίδη. Από εδώ και κάτω, οι γραμματείς και οι Φαρισαίοι και το Ιερατείο δεν μπορούσαν να εξηγήσουν αυτόν τον ψαλμό. Γιατί λέει ότι και η σάρκα μου λέει θα μπει στο μνήμα, αλλά με την ελπίδα ότι δεν θα εγκαταλείψει στην ψυχή μου στον Άδη και ο όσιός σου δεν θα λιώσει. Το γράφει αυτό στο 15ο ψαλμό ο Δαβίδ. Και ερχόταν τώρα οι γραμματείς και οι Φαρισαίοι και όλοι οι νομοδιδάσκαλοι και φτάνανε σε αυτό το σημείο και σηκώναν τα χέρια ψηλά και λέγανε τώρα για ποιο τα λέει αυτά ο Δαβίδ. Και μάλιστα αν διαβάσει τις πράξεις που το αναφέρει αυτό το χωρίο ο Απόστολος Λουκάς, λέει εκεί ο Πέτρος, άντρες αδελφοί, τον τάφο λέει του προφήτη Δαβίδ, τον ξέρουμε λέει. Επίσης ξέρουμε ότι ο Δαβίδ έχει πεθάνει και εδώ και αιώνες είναι μέσα στο μνήμα. Και το μνήμα του το ξέρουμε που είναι, εκεί την εποχή ξέρανε που ήταν το μνήμα του Δαβίδ. Και ξέρουμε ότι έλειωσε ο Δαβίδ. Λοιπόν, τι ψέματα γράφει ο Δαβίδ. Ή ο Θεός ξεγέλασε τον Δαβίδ και άλλα τον είπε και άλλα γίναν και δίνει την ερμηνεία αυτός ο απλός ψαράς, ο οποίος δεν έχει καμία σχέση ως προς τη μόρφωση στο επίπεδο των γραμματέων και των φαρισαίων, των δασκάλων, δίνει την εξήγηση και λέει ο Δαβίδ, ο οποίος έβλεπε λέει στην οσφή του ότι έρχεται ο απόγονός του, ο οποίος είναι ο Ιησούς Χριστός, και γι' αυτό να μιλάει και λέει όλα αυτά τα λόγια τα οποία λέει, ότι δεν θα πτήσεις τον όσιό σου στον τάφο και η σάρκα του δεν θα λιώσει. Και εκεί είναι που τους μιλάει με πολύ σκληρή γλώσσα ο Πέτρος, τους προκαλεί θα λέγαμε τους γραμματείς και τους φαρισαίους και ειδικά το ιερατείο, και τους λέει ότι αυτό που εσείς το σταυρώσατε, εσείς τον θάψατε, αυτός αναστήθηκε. Και γι' αυτό να μιλάει ο Δαβίδ. Βλέπετε ότι φέρνουνε, εκτός από αυτά τα οποία είδανε, ακούσανε, κάνανε σημεία, αλλά φέρνουν και την προφητεία σαν απόδειξη. Τι άλλο να φέρουν. Επίσης, ο Απόστολος Παύλος μιλάει ότι όταν δικάζεται εκεί στον Αγρίπα, λέει ότι οι προφητείες μιλάνε ότι θα αναστηθεί ο Χριστός. Και ο Αγρίπας του λέει, σταμάτα, σταμάτα Παύλε, λέει, γιατί ενώ λίγο με πείθεις χριστιανών γενέστε. Σταμάτα λέει, γιατί σε λίγο λέει, γιατί με αυτά που λες και κάνεις, λέει, θα με κάνεις να γίνω χριστιανός. Και θα πούνε πολλοί, γιατί δεν γίνεται χριστιανός αφού φτάνει μέχρι αυτό το σημείο. Ναι, γιατί δεν γίνεται. Γιατί για τον απλούστατο λόγο, ότι το κήρυγμα της Αναστάσεως συνοδεύεται με το κήρυγμα της μετανοίας. Και ο Αγρίπας, εάν θα γινόταν χριστιανός, όπως λένε οι προφητείες και όπως αποδεικνύει ο Απόστολος Παύλος, θα έπρεπε να μετανιώσει. Και αν μετάνιωνε ο Αγρίπας, θα έπρεπε να διώξει τη γυναίκα από δίπλα του. Γιατί? Γιατί η γυναίκα που έχει δίπλα του είναι η αδερφή του. Πώς να πιστέψει ο άνθρωπος, πώς να πιστέψει? Δεν θέλει να πιστέψει. Και ας ομολογεί ότι σταμάτα, σταμάτα Παύλε, γιατί με αυτά που λες θα με κάνεις να γίνω χριστιανός. Και σε άλλα σημεία, στην πρώτη προς Κορινθίους επιστολή τονίζει ότι απέθανε υπέρ των αμαρτιών ημών κατά σγραφάς και ότι κατά σγραφάς, βλέπετε, και ότι ετάθη και ότι εγείρεται η ημέρα τη Τρίτη κατασγραφάς, λέει ο Παύλος, ότι ο Χριστός σύμφωνα με τις γραφές πέθανε για τις αμαρτίες τις δικές μας και τάφηκε, αλλά την Τρίτη ημέρα σηκώθηκε σύμφωνα με τις γραφές. Βλέπετε ότι οι γραφές μιλούσαν, ότι την Τρίτη ημέρα ο Κύριος θα αναστηθεί. Και πάμε για να κλείσουμε κιόλας ότι υπάρχουν και δικαστικές μαρτυρίες όπου δικάζεται το Ευαγγέλιο. Δικάζεται η Ανάσταση και αποδεικνύεται ότι όντως αναστήθηκε ο Κύριος. Πρώτα απ' όλα δικάζονται οι φύλακες στρατιώτες. Οι φύλακες στρατιώτες. Τι ήταν αυτοί οι φύλακες στρατιώτες?
Ο Κύριος στο σταυρό πέθανε. Και το βεβαιώνουν αυτό γιατί και τον λογίσανε και είδανε ότι βγήκε αίμα και είδο, ήταν απόδειξη ότι έχει πεθάνει και τάθηκε. Τον θάψανε. Αλλά έλα που οι γραμματείς, οι αρχιερείς έχουν ακούσει από τον Κύριο, από το στόμα του ίδιου του Κυρίου, εκεί όπου τους μιλούσε για τον ναό, ότι όταν τον είπανε τι αποδείξεις μας δίνεις για αυτά τα οποία κάνεις, και λέει ο Κύριος, γκρεμίσε τον ναό και σε τρεις μέρες εγώ θα τον εγείρω. Μα αυτές δεν καταλαβαίνουν τίποτε τι λέει ο Χριστός. Το ιερατείο όμως καταλαβαίνει πολύ καλά ότι μιλάει για το σώμα του, μιλάει για τον εαυτό του, μιλάει για την Ανάσταση. Γι' αυτό και πάνε και λένε στον Πιλάτο, αυτός ο πλάνος είπε ότι την τρίτη ημέρα θα αναστηθεί. Και έλεξε νου στους στρατιώτες, δώσε διαταγή στους στρατιώτες να πάνε φυλάτους στο μήμα. Και λέει ο Πιλάτος, έχετε κουστοδία, έχετε δικό σας στρατό, έχετε το ιερατείο από τους Ρωμαίους το δικαίωμα να κρατάει έναν αριθμό στρατιωτών να του χρησιμοποιεί έτσι όπου θέλει. Έχετε λέει κουστοδία, πάτε και φυλάξτε το μήμα. Και πάνε και φυλάνε το μήμα. Βάζουν τους στρατιώτες να φυλάνε το μήμα, αλλά δεν ακούτε σε αυτό. Τι κάνουν, βάζουν και σφραγίδες στο μήμα επάνω. Πώς βάζουμε το γράμμα και βάζουμε και το γραμματόσημο επάνω, ώστε εάν το ανοίξει κανείς να φαίνεται, έτσι αυτοί βάλανε σφραγίδες επάνω στο μήμα, επάνω στην πέτρα που έκανε το μήμα, ώστε να μην μπορούν να τον ανοίξουν ούτε οι στρατιώτες. Δηλαδή, οι στρατιώτες φυλάνε τον Ιησού από τους μαθητές και τους φίλους του Κυρίου, μην πάνε και το κλέψουν το σώμα, οι σφραγίδες φυλάνε τον τάφο του Χριστού από τους ίδιους τους στρατιώτες, την ίδια την κουστοδία. Έρχονται αυτοί πρωί-πρωί της Κυριακής και λένε στους γραμματείς, δεν υπάρχει ο Χριστός στο μήμα μέσα. Άνοιξε ο τάφος και δεν υπάρχει Χριστός. Εμείς φυλούσαμε εκεί και κανείς δεν ήθελε να το πάρει. Για προσέξτε, εάν οι γραμματείς, οι αρχιερείς είχαν την παραμικρή αμφιβολία ότι οι στρατιώτες είχαν κλέψει το σώμα ή το είχαν πουλήσει το σώμα, θα τους είχαν πάρει το κεφάλι. Αλλά επειδή ξέρουν ότι ο Χριστός αναστήθηκε, η κουστοδία δεν το καταλαβαίνει. Το ιερατείο όμως το καταλαβαίνει πολύ καλά. Τι κάνει, σπληρώνει και λέει, πέστε ότι το κλέψανε. Η πρώτη δίκη είναι στους ίδιους, στην ίδια την κουστοδία. Έχουμε όμως και την αξιοπιστία της μαρτυρίας του Ευαγγελιστή Λουκά. Ο Ευαγγελιστής Λουκάς, σας είπα από την αρχή ότι όλα αυτά τα που γράφουν, τα Ευαγγέλια, τις επιστολές, είναι ουσιαστικά γράμματα. Επιστολές που στέλνουν σε κάποια πρόσωπα. Στο Ευαγγέλιο του, ο Ευαγγελιστής Λουκάς απευθύνεται σε κάποιον κράτιστο Θεόφιλο. Κράτιστος θα πει εξοχότατος, κάποιον ο οποίος έχει μεγάλο αξίωμα μέσα στο κράτος των Ρωμαίων. Και απευθύνει το Ευαγγέλιο του σε αυτόν τον κράτιστο Θεόφιλο. Ο οποίος κράτιστος Θεόφιλος από τη θέση που έχει, από τη θέση που κατέχει, από το αξίωμα που έχει, είναι σε θέση και να ψάξει και να ερευνήσει και να διαπιστώσει ότι αυτά τα οποία του λέει ο Ευαγγελιστής Λουκάς στο Ευαγγέλιο του, εάν είναι αληθινά. Και αυτό έκανε και πίστηκε ότι είναι αληθινά. Και γι' αυτό στις πράξεις πλέον που πάλι σε αυτό να απευθύνει την επιστολή του Λουκάς, δεν τον ονομάζει κράτηστε Θεόφιλε, αλλά ο Θεόφιλε. Έχουν γίνει αδέρφια πλέον. Πνευματικά αδέρφια. Έχει γίνει χριστιανός ο Θεόφιλος. Και δεν χρειάζεται να τον προσφωνεί με το αξίωμά του, γιατί κράτησε, τον λέει Θεόφιλε, σχέτο Θεόφιλε. Έχουν γίνει πλέον αδερφοί. Αυτό σημαίνει ότι έγινε χριστιανός ο Θεόφιλος, ο οποίος μπορούσε και αφού πίστεψε, μπορούσε να ερευνήσει και να μάθει αν όντως αναστήθηκε ο Κύριος. Αφού πίστεψε, σημαίνει ότι έψαξε, γιατί δεν ήταν τυχαίος άνθρωπος, ερεύνησε, είδε ότι όντως ο Κύριος έχει αναστηθεί. Είναι η δίκη της Πεντηκοστής. Σας είπα ότι την Πεντηκοστή όταν μιλάει ο Απόστολος Πέτρος μέσα στο ακροατήριό του
είναι οι ίδιοι αρχιερείς γραμματείς, αν όχι οι ίδιοι τους δικά τους άτομα, μπορεί να είναι οι ίδιοι στρατιώτες, η κουστοδία, ακούνε τον Απόστολο Πέτρο να μιλάει με σκληρή γλώσσα, να τους λέει ότι αυτόν τον οποίο σταυρώσατε αναστήθηκε, και κανένα δεν πει, να πει, τι λες Πέτρο, τι λες, εδώ είναι το νήμα, εδώ είναι και ο νεκρός. Και αφήνουν και γίνονται 3.000 χριστιανοί. Άρα, επιβεβαιώνουν και αυτοί έμεσα ότι ναι, ο Κύριος αναστήθηκε.